Εξιχνιάστηκε ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου η ανθρωποκτονία 36χρονου ημεδαπού υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίμων που είχε γίνει την 22/12/2010 το βράδυ στο Μελίσι Κορινθίας. Επιπλέον εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις ληστείας και απόπειρας ληστείας σε κατάστημα στην Τραγάνα Κορινθίας. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθη προχθές 5 έκτου το βράδυ στην Τραγάνα Κορινθίας μετά από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου ένας 16χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία και ένοπλη ληστεία. Στη σχηματιστήσα δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη την 6 έκτου το μεσημέρι και για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του από τον κύριο Ανακριτή Κορίνθου. Ειδικότερα, προχθές στις 5 έκτου το βράδυ, ο 16χρονος, αφού μπήκε σε κατάστημα ψηλικών, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προσπάθησε με την απειλή μαχαιριού να αφαιρέσει χρήματα από την ιδιοκτήτρια, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει, καθώς συνελήφθη μετά από άμεση επέμβαση των αστυνομικών. Στην κατοχή του 16χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μία κουκούλα τύπου full face και ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 21 εκατοστών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την 21 Μαρτίου του 2013, το απόγευμα είχε μπει πάλι στο ίδιο κατάστημα και με την απειλή μαχαιριού είχε αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Στα πλαίσια της εμπεριστατωμένης έρευνας του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, προέκυψε επίσης ότι ο 16χρονος και ο 22χρονος, την 22 Δεκεμβρίου του 2010 το βράδυ, στο Μελίσι Κορινθίας, αφού πήγαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων με την απειλή όπλου, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Στη συνέχεια και κατά την αποχώρησή τους, ο ένας από αυτούς πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 36χρονο υπάλληλο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ξυλοκάστρου, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, εντοπίστηκε στο Πάσιο Κορινθίας και συνελήφθη ο 22χρονος, στην οικία του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 6 πακέτα λαθρέου καπνού, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Κορίνθου. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται για τυχόν διαπίστωση και τη συμμετοχή τους και σε άλλες πράξεις. Για τον έναν διατάχθηκε τον 22χρονο διατάχθηκε η προφυλάκηση και για τον 16χρονο διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Ίδρυμα Αγωγής και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Ανηλίκων Αρένων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Όλα αυτά τα χρόνια γίνονταν κατατακτικά έρευνες για την ΕΔΑ. Εσύ αγαπητοί έκανε έρευνες. Για την ελληνική αστυνομία καμία σοβαρή υπόθεση δεν σταματάει η έρευνα. Για καμία σοβαρή υπόθεση δεν σταματάει η έρευνα. Διαρκώς ασχολούμαστε, όλες οι υποθέσεις, όλοι οι φάκελοι είναι ανοιχτοί και γίνονται έρευνες για όλες τις υποθέσεις. Ο ανήλικος δεν κρυβόταν. Ήταν μέσα στην κοινωνία ανάμεσά μας. Πώς έκρυβε αυτό το φόνο. Είχε τύψεις και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια της αστυνομίας και ομολόγησε τις πράξεις του. Εγώ θέλω να πω μία παράγραφο να θέσω, να πω ότι οι γονείς πρέπει να αφιερώσουν λίγο χρόνο παραπάνω στα παιδιά τους, διότι βλέπουμε ότι και οι ανήλικοι είναι άτομα μέσα στην κοινωνία τα οποία δρούν παραβατικά. Μην αφήνουν τα παιδιά τους ανεξέλεκτα. Λίγο χρόνο παραπάνω στα παιδιά τους. Τίποτα άλλο.